Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σα. Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνη, Τρίτη βράδυ, Top Channel, Υγιεινέ συζητήσει η εκπομπή, θέματα που αφορούν την υγεία των πολιτών του, νομή, του νομού μα. Ε, σήμερα διπλή χαρά, ε, γιατί σα το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ, όταν έχουμε επαναπατρισμό συναδέρφου, κάνουμε ένα. Άτυπο πάρτι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάποιοι συνάδελφοι επιστρέφουν, βγήκαν στο εξωτερικό, πήραν κάποιες γνώσεις, πήραν την ειδικότητα, δούλεψαν εκεί και σε κάποια μικρή σχετικά ηλικία αποφασίζουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Ακόμα καλύτερα στην πόλη μας για να προσφέρουν τις γνώσεις τους και τις υπηρεσίες τους πολίτες του νομού μας. Ε, με πολύ μεγάλη χαρά, σήμερα καλωσορίζουμε στην εκπομπή τον κύριο Γεώργιο Παπαδόπουλο. Γιώργο καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ε, σε καλωσορίζουμε, ο Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης σε καλωσορίζει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επέστρεψες στην Κοζάνη. Και για να μας προσφέρει στις υπηρεσίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι και εγώ πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Ε, για πες μας λίγα λόγια για σένα, έτσι. Ε, ναι, να πω κάποια λόγια για, για όσους δεν με γνωρίζουν. Ε, ονομάζομαι Γιώργος Παπαδόπουλος. Ε, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κοζάνη. Ε, σπούδασα ιατρική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ε, αμέσως μετά ξεκίνησα την ειδικότητά μου στο Μποδοσάκιο Νοσοκομείο της Τολεμαϊδας. Ε, Έκανα και τη στρατιωτική μου θητεία. Ε, αμέσως μετά μετέβηνα στην Γερμανία για τη συνέχιση της ειδικότητά μου. Ε, έλαβα τον τίτλο της ειδικότητα με ευτική γυναικολογία. Και στη συνέχεια ειδικεύτηκα και στην γυναικολογική ογκολογία. Ε, και ειδικότερα στην χειρουργή του μαστού. Εδώ και... Τρει μήνες περίπου διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο στην Κοζάν. Ευχόμαστε όλα καλά και να δεχτούμε και εμείς τις υπηρεσίες. Η γυναικολογική ογκολογία λοιπόν. Ναι. Ε, σήμερα θα μιλήσουμε, θα αναφερθούμε λίγο στο θέμα καρκίνου του μαστού. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά γυναίκες πολλών ηλικιακών ομάδων. Ε, αλλά και άνδρες, καθότι να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι περίπου το 1% των ασθενών, των περιστατικών, ε, εμφανίζεται σε άρενες ασθενείς. Άρα λοιπόν θα βάλουμε σήμερα και στο κάδρο λίγο τους α, και τους άνδρες, ναι. να, μην, α, το α, να μην είναι κάτι που το θεωρούμε απίθανο, έτσι βλέπουμε. Ναι. Ε, παρότι οι θεραπευτικές δυνατότητες είναι παρόμοιες με αυτές των γυναικών... Ε, δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ε, ο καρκίνος του μαστού. Για να δούμε λίγο κάποια επιδημιολογικά στοιχεία. Ε, καταρχήν να πούμε ότι ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την συχνότερη νεοπλασματική νόσο στις γυναίκες και αυτό με διαφορά. Ε, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και που αφορούν τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, έχουμε γύρω στα ε, 350.000 ε, περιστατικά καρκίνου του μαστού κάθε χρόνο, ενώ οι θάνατοι από την όσο ανέρχονται ε, στις ε, 90.000. Τώρα όσον αφορά την Ελλάδα, ε, δεν είναι τόσο σαφή τα επιδημιολογικά στοιχεία. Ε, ο αριθμός υπολογίζεται γύρω στις 140 νέες διαγνώσεις ανά 100.000 πληθυσμού αναέτος. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10 εκατομμύρια, έχουμε γύρω στις 14.000 νέα περιστατικά κάθε χρόνο, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται στους 35 ανά 100.000 πληθυσμού ανά έτος, δηλαδή γύρω στους 3.500 θανάτους ανά έτος. Ε, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ε, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε κάποιο επίσημο μητρό καταγραφής των νεοπλασματικών ασθενειών, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη επιδημιολογική εικόνα. Ε, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι περίπου μία στις 11 γυναίκες κατά τη διάρκεια της ζωής της θα εμφανίσει καρκίνο του μαστού πριν την ηλικία των 74 ετών. εντάξει, εδώ τώρα θίξαμε λίγο ένα πολύ βασικό θέμα ότι πραγματικά δεν έχουμε καταγραφή ασθενών αλλά είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για, την, για το σχεδιασμό μιας αποτελεσματικότερης θεραπείας και νομίζω ότι είναι ε, ουσιώδες να υπάρχει κάποιο τέτοιο αρχείο. Για πες μας λίγο την εμπειρία σου από τη Γερμανία. Εκεί υπήρχε καταγραφή? Βεβαίως, ναι. Καταγράφεται κάθε περιστατικό καρκίνου, ανεξάρτητα από το είδος, είτε αφορά τον μαστό, το παχιέντερο, το στομάχι. Καταγράφεται κάθε χρόνο ε, 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 παρουσιάζονται τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ε, και σε αυτήν την καταγραφή συμπεριλαμβάνονται και στοιχεία ε, που αφορούν τα νοσοκομεία, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, ε, την εθνητότητα, τη θνησιμότητα και όλα αυτά τα ε, στοιχεία τα οποία μας βοηθάνε, όπως είπα και προηγουμένως, να βρούμε σαν γιατροί καλύτερες θεραπείες, αποτελεσματικότερες θεραπείες και να βοηθάμε όσο πιο πολύ μπορούμε, ο περισσότερο μπορούμε τις ασθενείς. Και ας πούμε υπήρχε και, καταγραφή, υπήρχε και ένας τύπος αξιολόγησης του νοσοκομείου, δηλαδή πάντα, ναι, βέβαια. σοβαρά αξιολογούνταν, ε, κάτι πάντα, δηλαδή πάντα. που δεν συμβαίνει δυστυχώς εδώ. Δηλαδή. Ε, κάθε ένα με δύο χρόνια έρχεται μια ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης, η οποία ε, τσεκάρει ε, όλους ε, όλους τους τομείς, όλους, όλους όσους εμπλέκονται στη θεραπεία και την, το νοσηλευτικό τομέα και τα χειρουργεία και τους γιατρούς και ε, ε, όλους τους φακέλους των ασθενών ε, οι οποίοι ήρθαν το τελευταίο έτος ε, και βγαίνει στην, ε, στο τέλος ένα πόρισμα σχετικά με το ε, αν θα συνεχίσει ε, η κλινική να διαθέτει το τίτλο ε, κέντρο μαστού γιατί δεν μπορεί αλλιώ να λειτουργήσει αν δεν διαθέτει αυτό το τίτλο και αν δεν πληρούν τα κριτήρια, επομένως, χάνει τον τίτλο και δεν μπορεί να συνεχίσει να θεραπεύει τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, κανονική, πραγματική αξιολόγηση. Βεβαίως, ναι. ναι βεβαίως. Κάτι που, εντάξει, λίγο εδώ φαντάζει εξωπραγματικό. Άρα, να κρατήσουμε αυτό το, ότι υπάρχει καταγραφή έτσι, όλων των νεοπλασιών και αξιολόγηση από κάθε τι που λέγεται, ονομάζεται κέντρο ή οτιδήποτε ε, στην διατήρηση των ε, αξιολόγηση στον στη διατήρηση του τίτλου, δηλαδή κέντρο μαστού, ογκολογικό Ακριβώς. κέντρο και τα λοιπά. Ε, και οι συνάδελφοι βέβαια και οι γιατροί αξιολογούνται, έτσι να το τονίσουμε λίγο ναι, ναι. αυτό. Βεβαίως. Ε, και, από, και, οι ογκολόγοι και οι εκπνοθεραπευτές οι οποίοι λαμβάνουν ε, μέρος στην όλη θεραπεία, όλοι, όλοι όσοι ε, έχουν κάποιο ρόλο στην όλη υπόθεση, να ναι. το πούμε έτσι. Και λίγο αυτό που, για να δώσουμε λίγο στους τηλεθεατές μας, ε, να καταλάβουν το μέγεθο 350.000 νέε διαγνώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, ναι. είναι δύο φορές η Δυτική Μακεδονία. Ίσως, ναι, περίπου, ναι, περίπου τόσο. Ναι. Δύο φορές ναι. όλος ο πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας για να... Ναι. Ο αριθμός αναφέρεται στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα τα στοιχεία ε, βέβαια, από, ναι. από Ασία ή από Αμερική είναι λίγο διαφορετικά, ναι, αλλά ναι. μας ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω περισσότερο. Τι γίνεται εδώ πέρα. Ακριβώς. Αυτό έτσι το είπα για να ε, κεντρήσουμε το ενδιαφέρον και στις α, τηλεθεάτριες, ότι πρέπει οπωσδήποτε την α, μαστογραφία να την ναι. κυνηγούν και να μην την αφήσουν. Ε, αφού μιλήσαμε έτσι για τα επιδημιολογικά στοιχεία και να το ξαναπούμε ότι ε, κάθε χρόνο ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ένας πληθυσμός διπλάσιο σχεδόν από τη Δυτικής Μακεδονίας ε, νοσεί από καρκίνο του μαστού. Ας ξεκινήσουμε να πούμε λίγο και για τους παράγοντες κυδίνου. Δηλαδή, τι το προκαλεί ώστε να μπορούμε κι εμείς να το αποφύγουμε, να το ελέγξουμε. Ναι. Ε, μέχρι σήμερα έχουν γίνει μελέτε μελέτες προκειμένου να τεκμηριώσουν παράγοντες οι οποίοι αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Ε, ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η ηλικία. Όσο αυξάνεται η ηλικία, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού ε, και είναι λογικό γιατί ε, όσο γερνάμε τόσο χάνουν τα κύτταρά μας την δυνατότητα της αυτοδιόρθωσης και ένα σφάλμα μπορεί να οδηγήσει στον ανεξέλεγκτο κυταρικό πολλαπλασιασμό που είναι και ο ορισμό της νεοπλασματικής νόσου. Ε, ένας άλλος πολύ σημαντικό παράγοντα ε, είναι η κληρονομικότητα. Έχουν ενοχοποιηθεί ε, πολλοί γενετικοί παράγοντε που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνιση της νόσου. Ε, λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε την ηθοποιό του Χόλιγου, την, την Ατζελίνα Τζολή η οποία, προέβη λόγω μιας γονιδιακής μεταλλάξης, υπευλήθη σε διπλή μαστεκτομή και οθικεκτομή προφυλακτικά. Πρόκειται για τις δυο γνωστές μεταλλάξεις των BRCA γονιδίων. Να πούμε και δύο λόγια για αυτά τα γονίδια. Αυτά τα γονίδια κωδικοποιούν πρωτεΐνες οι οποίες εμπλέκονται στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης των κυτάρων. Οπότε, αν έχουμε ένα ελαττωματικό γονίδιο, καθίσατε ελαττωματική και η επιδιόρθωση των κυτάρων. Ε, με την πάροδο του χρόνου ε, αυτός ο μηχανισμός μπορεί να καταρρεύσει οδηγώντας όπως είπα στον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυτάρων που είναι ο ορισμός και, και, του καρκίνου. Ε, να πούμε ότι όσον αφορά αυτές τις μεταλλάξει ε, έχουν τη τάση να εμφανίζονται σε νεότερες ασθενείς σε πράγμα το οποίο φυσικά περιπλέκει τη θεραπεία ε, και έχουν και πιο επιθετικό χαρακτήρα. Ε, τώρα άλλοι παράγοντες οι οποίοι... Ε, λίγο ναι. πριν πριν προχωρήσουμε, ναι. ε, πώς αντέδρασε η κοινωνία στη Γερμανία σε αυτό το φαινόμενο της Αντζελίνας, δηλαδή ε, υπήρχε, ας πούμε, στο κέντρο που ήσουν, ήρθανε οι Γερμανίδες, να, δεν, δεν ξέρω αν προληπτικά θέλανε να αφαιρέσουν τους μαστούς και τις οθήκες, αλλά να ενημερωθούν... Πώ το δέχτηκε η γερμανική κοινωνία αυτό, ε, Τότε, προφανώ ήσουν ε, στη Γερμανία, Ναι, ναι βεβαίω. Έχουν περάσει κάποια χρόνια από αυτή την ιστορία. Ε, λίγο πολύ είναι, είναι γνωστέ αυτέ οι μεταλλάξει ε, και οι θετικέ συνέπειε που έχουν όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου εμφάνιση ε, και ε, ε, καρκίνου μαστού και καρκίνου των οθυκών. Ε, δεν ελέγχονται όλες οι, όλες οι ασθενείς στην Γερμανία. Αυτό που συμβαίνει είναι υπάρχει μια λίστα με κριτήρια, ας πούμε αν, αν έχει ασθενήσει η αδελφή της, αν, κάποιας, κάποιας γυναίκας ή η μητέρα. Όταν πληρούνται κάποια κριτήρια, γίνεται ένας γενετικός έλεγχος. Και στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η BRCA μετάλλαξη, τότε συζητάμε με την ασθενή, λαμβάνουμε υπόψη και την ηλικία της και το αν θέλει να τεκνοποιήσει ή όχι. Ε, Γενικώ συζητάμε τα, τα, υπέρ και τα ωφέλη και τις συνέπειες ε, μιας ενδεχόμενης προφυλής, προφυλακτικής μας ή εκτομής και στο εν τέλει αποφασίζει η ίδια αν θα, θα, υποβληθεί. Γενικά δεν εμφανίζονται τόσο συχνά τέτοιε περιπτώσεις, αλλά όπως είπα είναι σωτήριες αν μια γυναίκα γνωρίζει ότι έχει αυτή τη μετάλλαξη και αποφασίσει να προβεί σε προφυλακτική μαστεκτομή, για παράδειγμα, είναι σωτήριο για, επόμενες, για, την επόμενη ζωή την υπόλοιπη ζωή της. Ναι. Ε, το καλύπτει, καλύπτει αυτές τις επεμβάσεις βεβαίως. στο γερμανικό κράτος. Βεβαίως. Οις όταν πληρούνται τα κριτήρια, ε, καλύπτεται ο γενετικός έλεγχος, ο οποίος ε, να είναι, να είναι ακριβώς, πανάκριβος. Βεβαίως, βεβαίως, είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ. Ε, και όταν επιβεβαιωθεί, οι ασφάλειες καλύπτουν και την προφυλακτική επέμβαση. Αλλά ακόμα και την αποκατάσταση του μαστού, δηλαδή αν αφαιρεθούν οι μαστοί λόγω αυτής της μετάξης, μπορεί η αποκατάσταση με mm. ε, θέματα σιλικόνης, για παράδειγμα, mm. να mm. πληρωθεί από την ασφάλεια. Mm. Ε, στην Ελλάδα γίνεται αυτό, δηλαδή μας καλύπτει η ασφάλεια, τα γονίδια ε, και την Από ό,τι ξέρω, ναι, ναι, γίνεται, ναι. Και ο γονι... αναλαμβάνεται και ο γονιδιακός έλεγχος. Ε, τώρα πρέπει να υπάρχουν, νομίζω πρέπει να, να περάσει από, να... από κάποια επιτροπή, για να γίνει, ναι. Ε, αλλά έχω δει ε, πολλές περιπτώσεις που έπρεπε να γίνει έλεγχος και όντω έγινε, που είναι και το πιο σωστό. Και φυσικά η, η προφυλακτική επέμβαση, όπως είπαμε, για να μειωθεί ο κίνδυνος περαιτέρω νοσηρότητα. Μάλιστα. Άρα εντάξει, εδώ δεν διαφέρουμε έτσι και πάρα πολύ. Όχι, 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 δεν θα έλεγα. Είναι όχι. και σε αυτό, το θέμα είναι μπροστά η Ελλάδα, γίνεται αυτό για να το γνωρίζουν και οι φίλε μα. Ε, για να συνεχίσουμε ναι. λίγο. άλλοι παράγοντες κινδύνου που έχουν ενοχοποιηθεί είναι η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, ε, η ορμονική θεραπεία μετά την επινόπαυση, ε, το κάπνισμα και η υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ. Ε, έχουν γίνει κάποιες σχετικά πρόσφατες μελέτες οι οποίες έχουν ενοχοποιήσει σαν παράγοντα κίνδυνου και την νυχτερινή εργασία, Οι γυναίκες που oh. δουλεύουν σε νυχτερινές βάρδιες, ε, νοσηλεύτριες, γιατροί, φύλακες, οτιδήποτε, ε, και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω ε, στην Δανία και προσεχώς και στην Γερμανία, η, ο καρκίνος του μαστού ε, θα ταξινομηθεί στις γυναίκες που δουλεύουν σε νυχτερινή βάρδια σαν ε, επαγγελματική νόσος, το οποίο είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Μη, ρωτάω τώρα, δεν είναι μήπω κάποιος μη, μηχανισμός... Δεν για την ε, Και οι ορμονικές ε, αλλαγές ε, και η διαταραχή του κυρκάδιου ρυθμού ε, και το στρες που προκαλείται από, στον οργανισμό όταν δεν κοιμάται. Ε, δημιουργείται μια, ε, μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων οι οποίες υποβάλλουν τον, τον οργανισμό σε συνθήκες στρες. Και οι συνθήκες στρες είναι πάντα παράγοντας κινδύνου να μην α. λειτουργήσουν οι φυσιολογικοί ομοιοστατικοί ε, μηχανισμοί και να οδηγηθούμε στην καρκινογέννηση. Βεβαίως τώρα ε, δεν σημαίνει ότι αν για ένα μήνα κάποιος, κάποια βλέψη για στη νυχτερινή βάρια θα αυξηθεί ο κίνδυνος, αλλά μιλάμε για είναι μακροχρόνιες, δηλαδή. ναι, για μακροχρόνιες μεταβολές που δεν συμβαίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Ειδικά το υγειονομικό προσωπικό στα νοσοκομεία. Δεν... Βεβαίω, εκτό των άλλων ε, επιβαρυντικών παραγόντων, πρέπει να ληφθεί και αυτό το υπόψη. Βεβαίω. Μάλιστα. Και έτσι πριν να το αναλύσουμε, να μιλήσουμε λίγο και για την, σε γενικέ γραμμές για την πρόληψη. Ε, ναι. Ε, πάντα εμείς σαν, σαν γιατροί λέμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Ε, δεν θα ήθελα τώρα να το πω αυτό σαν, σαν κλισέ, αλλά ε, σ, σας το λέω με την εμπειρία που έχω... Ε, η πρόληψη μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ έτσι ώστε να έχουμε καλά αποτελέσματα στις ασθενείς μας, πράγμα το οποίο και ευχόμαστε όλοι. Δηλαδή, οι δύσκολες περιπτώσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν και σε επιπλοκές, είναι Ε, Η πρόληψη οργανώνεται σε τρία συνολικά επίπεδα. Θα μιλήσουμε για το πρώτο, την πρωτογενή πρόληψη, η οποία αναφέρεται σε όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία μπορούν να λάβουν οι ασθενείς, προκειμένου, οι ίδιες, προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο νόσης. Ε, σε αυτό περιλαμβάνονται η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η σωματική άσκηση, η αποφυγή του καπνίσματος, ε, ε, η αποφυγή χρήσης ορμονών μετά την εμεινόπαυση και η αποφυγή της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Να σημειώσουμε, ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες που προανέφερα ε, μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης όχι μόνο καρκίνου του μαστού αλλά και πολλών άλλων νεοπλασιών όπως είναι ε, του στομάχου, του παγίου εντέρου που επίσης είναι πολλές φορές δύσκολο να θεραπευτούν και έχουν σημαντικέ σημαντικές συνέπειες ε, Λίγο όταν λέμε ε, για, για την θεραπή, για την ορμονική θεραπεία μετά την εμεινόπαυση. Δηλαδή, ποια θεραπεία εννοούμε. Ε, πολλές φορές, ε, κατά την εμεινόπαυση, οι ασθενείς ε, παρουσιάζουν ε, συμπτώματα τα οποία ε, δεν μπορούμε ε, να θεραπεύσουμε με συντηρητικά μέσα, όπως είναι η ξηρότητα του κόλπου, ο πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή λόγω της ξηρότητας του κόλπου. Ε, 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 σε αυτή την περίπτωση, ε, υπάρχουν κάποιες ομοιοπαθητικές θεραπείες που μπορούμε να ακολουθήσουμε, αλλά κατά κύριο λόγο βοηθάει μια ορμονική θεραπεία. Πολλές ασθενείς συνηθίζουν σε αυτή την ορμονική θεραπεία και δεν τη σταματάνε. Ενώ θα πρέπει να χορηγείται σε βραχυχρόνιο πλαίσιο, δεν τη σταματάνε. Αυτή η μακροχρόνια χρήση ορμονών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού Κυρίω γιατί ε, οι ορμονευέστε καρκίνοι, του τους καρκίνους, οι ορμόνες που λαμβάνουμε λειτουργούν ως αυξητικοί mm. παράγοντες. Αυτό, αυτό, είναι το, το, το μήνυμα που θα ήθελα να πούμε. Ότι α, δεν απαγορεύεται η ορμονική θεραπεία κατά την εμινόπαυση, αλλά πρέπει να, ε, ε, να, ε, να, περιορίζεται σε, σε βραχία διαστήματα και όχι σε, σε μακρά διαστήματα. Ε, βέβαια, αυτή η ορμονική θεραπεία είναι κάτι που Υπηρετείται με το γυναικολόγο, α πούμε. Βεβαίω, ναι, ναι. Ανάλογα, ναι. ανάλογα με το, τη βαρύτητα των συμπτώματων, ανάλογα με το που βρίσκονται τα συμπτώματα, ε, δεν είναι εύκολο για όλε τι γυναίκε να α, συνηθίσουν στι αλλαγέ που συμβαίνουν στον οργανισμό κατά τη διάρκεια τη εμινόπωση. Στι περισσότερε φορέ είναι ένα στάδιο που περνούν χωρί προβλήματα οι ασθενεί, αλλά ε, υπάρχουν πολλέ περιπτώσει που τα συμπτώματα είναι ε, ε, τόσο σοβαρά και επηρεάζεται η, α, η, η η ποιότητα ζωής της ασθενούς που πρέπει να προχωρήσουμε στη θεραπεία δεν μπορούμε να δεν να, να μην βοηθήσουμε την ασθένη. Αυτά α, αυτά δηλαδή εννοούμε για ορμονική θεραπεία. Ακριβώς, ναι. Τα φάρμακα για την οστεοπόρωση είχαν να ενοχοποιηθεί και αυτά. Έχουν ένα. Όχι, όχι. Όχι, 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 όχι η μην... εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Όχι, δεν ενοχοποιούνται. Δεν ενοχοποιήθηκαν αυτά. Έτσι. Χορηγούνται, μάλιστα, σαν θεραπευτική επιλογή για να μειωθεί ο κίνδυνο οστικών μεταστάσεων στι μέτρημων του γυναίκε. Τώρα, αυτό είναι λίγο λεπτομέρεια, mm. αλλά το λέω ότι χορηγούνται. Πάντω, ε, τα φάρμακα για την οστεοπόρωση δεν όχι. έχουν, να όχι. το ξεκαθαρίσουμε όχι. αυτό, δεν έχουν ενοχοποιηθεί. Όχι, δεν ενοχοποιηθεί. Γιατί συνήθω. Έτσι όπως το, και εγώ αυτό έβαλα στο μυαλό μου ότι ε, ορμονική θεραπεία για την εμεινόπαυση λέω τι να εννοούμε τώρα τα φάρμακα της οστεοπόρωσης αλλά Έχει, δεν είναι... Όχι, όχι δεν, είναι. δεν, είναι. αυτά. Είναι φάρμακα κατά της ξηρότητα του κόλπου. Ναι, ανα, ναι, ακριβώς. Ε, ε, λόγω των συμπτωμάτων της εμεινόπαυσης. Ναι. Και ε, ε, δεν είναι φάρμακα ας πούμε, που θέλουμε να παρατείνουμε λίγο την εμεινορήση. Όχι. Και αυτό, εντάξει, σε μερικέ γυναίκε ναι, ναι. είναι πολύ σημαντικό από ψυχολογική άποψη να ναι. συνεχίσει η περίοδο του, του και να μην σταματήσει. Τώρα, μετά από συζήτηση με τον γυναικό, μπορεί να δοθεί ναι. μια βράχη χρόνια θεραπεία. Αλλά κάθε περίπτωση είναι βεβαίω ναι, διαφορετική. διαφορετική. Ναι, πρέπει να πάρουμε την απόφαση βασιζόμενη στα διάφορα στοιχεία που έχουμε. Εντάξει. Από αυτά, μετά η διατήρηση του σωματικού βάρους, αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι μπορεί να το διαχειριστεί. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει καθαρά με το άτομο. Βεβαίως. Πρέπει να προφυλάξω τον εαυτό μου, πρέπει να χάσω βάρος, οπότε δεν είναι κάτι ε, που μπορεί να, επενεύει, να επενδύει η ιατρική εκεί. Βεβαίως. Είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Και όχι μόνο για, για τις νεοπλασματικές νόσου και για το μεταβολικό σύνδρομο. Έχει και μόνο, για... Ωφέλη, για τα... δηλαδή, βάσης, Α, μόνο ωφέλη για διατήρηση ενό φυσικού μόνο ωφέλη. Έχει ακόμα και για την οστιαρθρίτιδα, για όλα. Ναι. Ε, 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 στο πρώτο επίπεδο τώρα, έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ε, ε, όχι, όλα αυτά που είπαμε, είπαμε αναφέρονται στην πρωτογενή πρόληψη. Κάτι που έχει να κάνει mm. ακριβώς με. Το τι, ναι, το τι μπορούν να κάνουν ε, ε, κάνουμε οι ναι, ναι. Επιστεύω ακόμα και τα φάρμακα μπορούμε και εμείς να τα διαχειριστούμε. Δηλαδή, να πούμε ότι είναι μια φάση της ζωής μας, ε, θα μεταβούμε εκεί και να μην είμαστε και τόσο υπερβολικοί με συμπτώματα και αυτά. Ακριβώς. ακριβώς. Οπότε, ε, να αφήσουμε τα, τα υπόλοιπα επίπεδα για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στο καθιερωμένο διεφημιστικό διάλειμμα. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, φίλοι μου, συνεχίζουμε με το θέμα του καρκίνου του μαστού και πιο πολύ στην... έχουμε εστιάσει για την ώρα στην πρόληψη. Είπαμε ότι το πρώτο επίπεδο εξαρτάται καθαρά από την γυναίκα. Πάμε να δούμε στο δεύτερο επίπεδο. Ποιο είναι. Ε, στο δεύτερο επίπεδο έχουμε την δευτερογενή πρόληψη, η οποία αναφέρεται σε όλα εκείνα τα μέσα που διαθέτουμε, προκειμένου να εντοπίσουμε την νόσο σε όσο πιο δυνατόν γίνεται πιο πρωιμό στάδιο. Στο σημείο αυτό, πρωτογενή ρόλο παίζει φυσικά η αυτοεξέταση του μαστού. Κάθε γυναίκα θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να βλέπει το στήθος των καθρέφτη για οποιασδήποτε αλλαγές και στη συνέχεια να ψηλαφθεί τον μαστό και την μασχάλη, ε, ε, μήπως βρει οποιαδήποτε παθολογία. Ε, τώρα δεν είναι ανάγκη βεβαίως να, να εξετάζεται κάθε μήνα, ε, τα χρονικά διαστήματα σημαίνει κάθε δύο, κάθε τρεις μήνες. Ε, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από την ασθενή ε, η υψηλάφιση του μαστού να εμφανίσει τα επίπεδα αξιοπιστία που έχει η εξέταση από έναν ε, κλινικό γιατρό, ε, ούτε και θέλουμε να επιβαρύνουμε την ασθενή με την ευθύνη μια πρώιμη διάγνωση. Αυτό, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε εμεί ω γυναικολόγοι μέσα από την αυτοεξέταση είναι να, να ευαισθητοποιήσουμε την ασθενή, έτσι ώστε ε, ε, αν ε, οποτεδήποτε βρει κάποια, κάποιο πρόβλημα σχετικά με το κάποια παθολογία σχετικά με του μαστού, να ψάξει γρήγορα για μια ε, ιατρική ε, συμβουλή. Ε, γι' αυτό είναι ο που θ, λέμε ότι η αυτοεξέταση του μαστού δεν είναι μέθοδο screening, δεν, δεν είναι μέθοδο πρώιμη ε, διάγνωση. Ε, Στου άντρε. Ε, Στου άντρε ε, έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι επειδή δεν έχουν μαστό. Ε, Οποιασδήποτε αλλαγέ, κάποιο ψηλαφιστό όγκο εμφανίζεται σχετικά γρήγορα. Οπότε δεν ε, έχει νόημα να ε, συμβουλέψουμε του άντρε να, αυτο, να αυτοεξετάσουν του μαστού του. Ε, είναι σχε, σχετικά βέβαιο ότι οποιαδήποτε αλλαγή φανεί θα το, το καταλάβουν σε, σε γρήγορο στάδιο για να ψάξουν και αυτή η ιατρική σύμβουλη. Ε, υπάρχει κάποια. Έτσι, βέβαια, τώρα γυναικολόγος είστε, αλλά τέλος πάντων κάποια συγκεκριμένη ομάδα αντρών που ένα target group που είναι, high, που είναι υψηλού κινδύνου. Είναι, ε, είναι στους άντρες, όταν εμφανίζεται ο καρκίνος του μαστού, έχει περισσότερες, ε, ε, περισσότερα γενετικά αίτια, κληρονομικότητα, δηλαδή προς, προς, αυτό, όχι όπως στις γυναίκες. Αυτοί οι άντρες εμφανίζονται συχνότερα ε, καρκίνοι, οι οποίοι σχετίζονται με την κληρονομικότητα. Αυτό το ρωτάω γιατί ε, πολλοί άντρες τώρα παίρνουν σκεύασματα για το, για το σώμα τους, για ε, δεν, δεν, έχουν δεν υπάρχει κάποια θετική σχέση δεν έχουν. Όχι. Οπότε γενικά να μην οι, οι άντρες δεν χρειάζεται να δεν χρειάζεται ναι. αν παρουσιάσουν οποιαδήποτε αλλαγή να πάνε στον γιατρό τους για να για εξετάσει συμπεριετάρει. Το... Μάλιστα. Άρα με την αυτοεξέταση. Ε, αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να, λίγο, να πετύχουμε την επαγρύπνηση της γυναίκας. Δηλαδή, αν δει ότι αλλάζει κάτι, το σχήμα στο χρώμα, ε, αν δει έκρηση. Ναι. Ε, ε, αλλαγές, αν δει αλλαγές στη συμμετρία των μαστών, ε, αν ψηλαφίσει κάποιον όγκο ε, στον μαστό ή στη μασχάλη, έτσι, να μην ξεχνάμε και τη μασχάλη, ναι. Ε, αν έχει έκρημα από, το, από τη θηλή, ε, όπως αίμα ή κάποιο άλλο υγρό. Όλα αυτά είναι λόγοι ε, να την ανησυχήσουν και να την οδηγήσουν στο γιατρό για περαιτέρω έλεγχο. Μάλιστα. Μετά, για να συνεχίσουμε. Ε, κάθε πότε πρέπει να πηγαίνει ε, κάποια ασθενή στο γιατρό για να ελέγξει το μαστό της. Εμείς σαν γυναικολόγοι ε, συστήνουμε μία φορά το χρόνο να πηγαίνει η ασθενής στο ιατρείο ε, για να κάνει τον προληπτικό της έλεγχο. Στα πλαίσια αυτού του προληπτικού ελέγχου, ε, ο γιατρός θα εξετάσει το στήθος, θα το ψηλαφίσει ε, και στη συνέχεια θα κάνει έναν υπέρηχο. Ο υπέρηχος είναι μια σχετικά εύκολη μέθοδος, ε, ανώδυνη, δεν επιβαρύνει την ασθενή με ακτινοβολία. Ε, δεν, δεν μπορεί φυσικά να, να, εντοπίσει όποια βλάβη και αν υπάρχει, έχει περιορισμένες δυνατότητες, αλλά καλό θα είναι να πραγματοποιείται στα πλαίσια αυτού του ελέγχου. Ε, τώρα, για να μην παραξηγηθώ, ε, θα μπορούσαν οι να πάνε και σε συναδέλφους γενικούς χειρουργούς, που ασχολούνται με την, μαστολογία. Ε, και εδώ στην Ελλάδα είναι σύνηθες ο υπέροχο να γίνεται από συναδέλφους ακτινολόγους, που ειδικεύονται πάνω στον τομέα, Εμεί στη Γερμανία του κάναμε σαν γυναικολόγοι, εμεί του Ε, Ναι, στι περισσότερε ειδικότητε στη Γερμανία ο υπέριχο είναι. Και, και στην οριλά ναι. συμβαίνει αυτό και στην παθολογία. Οι συνάδελφοι που έρχεστε από Γερμανία, όλοι ξέρετε υπέριχο στον τράχηλο, στον. Ε, ανάλογα. Ακριβώ ναι. Και οι δικοί μα οι, οι συνάδελφοι που έρχονται ξέρουν πάρα πολύ καλά υπέριχο ε, Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με Μη την εκπαίδευση το που έχει ο καθένας, ακριβώς, κάνει λέμε. ο καθένας. Έτσι και σε πολλές συζητήσεις που ε, έχουν γίνει σε εταιρείε, αν ας πούμε, μπορεί να κάνει αυτός, μπορεί να κάνει ας πούμε, ο γυναικολόγος υπέρηχο ή οριλά υπέρηχος, οι απαντήσεις που έχουν δοθεί είναι ότι ε, ένας γιατρός μπορεί να κάνει αυτά πάντα, Αρκεί να έχει εκπαιδευτεί και να αναλαμβάνει την ευθύνη αυτό, αυτό που της υπογραφεί αυτό που έχει κάνει. Ναι, ναι. Οπότε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό ότι έτσι γίνεται. Ε, και πρέπει να κάνουμε μόνο υπέρηχο ή πρέπει ε, να κάνουμε και άλλη εξέταση. Στο σημείο αυτό έρχεται η μαστογραφία η οποία είναι μια συμπληρωματική εξέταση στον υπέρηχο. Υπάρχουν βλάβες οι οποίες φαίνονται καλύτερα με τον υπέρηχο βλάβες που φαίνονται καλύτερα με την αμαστογραφία ε, και σε αυτό το θέμα ε, υπάρχει και ε, κατευθυντήρια οδηγία από την ελληνική Μευτική γυναικολογική εταιρεία ε, να πούμε αρχικά ότι ε, δεν συστήνεται ε, η διενέργεια μαστογραφίας στις γυναίκες κάτω των 40 ετών με σκοπό το screening το, την πρώιμη διάγνωση ε, ο λόγος είναι διπλός πρώτον γιατί η συχνότητα του καρκίνου του μαστού στις νεαρότερες ηλικίες είναι πολύ χαμηλή και δεύτερον γιατί οι νεότερες ασθενείς εμφανίζουν πιο πυκνό μαστό και αυτό δυσχεραίνει την ικανότητα της μαστογραφίας να εντοπίσει οποιαδήποτε βλάβη. Οπότε τις περισσότερες φορές όταν κάνουμε μαστογραφία σε νέε ασθενείς το πόρισμα λέει ότι δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο ασφαλές συμπέρασμα λόγω του ότι ο μαστός είναι πολύ πυκνός. Ε, και το έχω δει δυστυχώ πολλέ φορέ να γίνονται σε νεαρέ ηλικίε ε, μαστογραφία. Ε, πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό. Ε, η μαστογραφία συστήνεται ε, στι γυναίκε 49 έως 70 ετών κάθε ένα με δύο χρόνια. Αυτό λέει η οδηγία. Ε, και τώρα με αυτά που είπαμε, αφήσαμε την ηλικιακή ομάδα 40 έω 49 ε, εκτό. Ναι. αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, ναι. Σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη οδηγία. Υπάρχουν κάποιε μελέτε οι οποίε έχουν δείξει ότι η μαστογραφία σε αυτέ τι ηλικίε μπορεί να μειώσει τη θνητότητα. Αυτό που προτείνει η οδηγία είναι να συζητάμε με την ασθενή, να εξηγήσουμε τα ωφέλη και τι πιθανέ αρνητικέ συνέπειε τη διενέργεια τη μαστογραφία και να αποφασίσει μόνη τη. Ε, τώρα, όταν λέω αρνητικές συνέπειες, αναφέρουμε στα ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά α, παρα, α, περιστατικά. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Ε, μία γυναίκα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα ε, κάνει ε, μία μαστογραφία, η οποία δείχνει μία ύποπτη βλάβη. Το επόμενο βήμα θα είναι να γίνει μία βιοψία. Θα πρέπει να γίνει... Ε, ε, με τοπική αναισθησία, και τελικά ο καθαρό να μας πει ότι είναι όλα φυσιολογικά. Αυτό είναι ένα ψευδός θετικό αποτέλεσμα, το οποίο προκάλεσε φυσικά μια ψυχολογική επιβάρηση στην ασθενή, νόμιζε ότι έχει καρκίνο, και αντίστοιχα είναι τα ψευδός αρνητικά αποτελέσματα, δηλαδή κάνει η γυναίκα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα την μαστογραφία της, δεν φαίνεται κάτι. Και μετά από τρει μήνε, έξι μήνε, έρχεται με έναν ψηλαφιτό όγκο, ο οποίο προκύπτει σαν ένα διηγητικό καρκίνωμα α, του μαστού. Ε, τώρα, ε, μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι γυναίκε με θετικό οικογενειακό ιστορικό, που είχε για παράδειγμα η μητέρα του ή οι του καρκίνου του μαστού. Ε, σε αυτές τις περιπτώσεις, στις νεότερες ηλικίε δεν κάνουμε μαστογραφία. Αυτό που κάνουμε είναι μια μαγνητική τομογραφία των όσων. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ε, σε γυναίκες κάτω των, ε, των, 40 ετών, δεν είναι λίγες όμως περιπτώσεις που βλέπουμε και καρκίνο και ε, όχι. Ε, σε αυτή την ομάδα, τι μπορούμε να κάνουμε για να το... Ε, τώρα μιλάω για τη μαστογραφία σαν μέθοδο screening, screening έτσι. Screening, ναι, ναι. Αν έχουμε την υποψία με τον υπέρηχο, για παράδειγμα, ότι υπάρχει όγκος, θα γίνει η μαστογραφία. Ναι. Ε, απλά στις νεότερες ηλικίε, επειδή είπαμε δεν μπορούμε να εξάγουμε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα, θα μπορούμε να κάνουμε τη μαγνητική, την μαγνητική τομογραφία. Ε, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις και σε πολύ μικρότερες ηλικίε θα προτείναμε αυτοεξέταση ή θα προτείναμε στις γυναίκες κάτω των 40. Ε, αν έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό, ε, μπορούμε να κάνουμε και σαν, ε, σαν, έλεγχο τη μαγνητική τομογραφία. Αν δεν υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, ο ετήσιο γυναικολογικός έλεγχος ε, και ανάλογα με το τι δείχνουν τα ευρήματα, θα πρέπει να αποφασίσουμε ατομικά... Ε, ε... Δηλαδή μια ψηλάφιση που θα κάνει κάθε χρόνο ο γυναικολόγος. Μαστό. Ακριβώς ναι. Και ο, και ο υπέρυχος, ναι, ναι, έναν υπέρηχο και ένα αυτό. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, επειδή δεν κάνουμε μαστογραφία μέχρι τα 40, δεν πρέπει οι γυναίκε να ασχοληθούν με το, στι, με το μαστό. Ε, δεν, όχι, δεν όχι, είναι όχι αυτό, δεν λέμε έτσι. αυτό. Αυτό είναι λάθο. Γιατί δεν είναι και λίγε περιπτώσει. Εντάξει, δεν είναι και πολλέ, αλλά υπάρχουν περιπτώσει που η, η καρκίνο του μαστού φαίνεται σαν μικρέ. Υπάρχουν πολλέ δυνατότητε. Απλά αμφισβητείται η αξιοπιστία τη μαστογραφία στι μικρότερε ηλικίε. Το εννοούμε σαν μέθοδο πρώιμη διάγνωση. Όχι διαγνώστικη μέθοδο, γιατί αν χρειαστεί, θα κάνουμε και. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω. Αυτό θέλω για να τονίσουμε για τι τηλεθεάτριέ μα, ότι το ότι δεν συστήνουμε μαστογραφία. Πριν τα 40, δεν σημαίνει ότι του λέμε μην ασχολείστε με το μαστό oh, πριν ακριβώς, τα 40. Ακριβώ, βεβαίω. Δεν ακριβώς, βεβαίως, βεβαίως. Δε λέμε κάτι τέτοιο. Όχι. Απλά λέμε ότι θα πάτε στο γυναικολόγο σα, θα γίνει γυναικολογική εξέταση και, και, αυτός θα αποφ... και εκεί θα αποφασιστεί αν θα γίνει υπέρυχος, αν θα γίνει... και αν δεν θα γίνει τίποτε. Ακριβώς. Αν ο γυναικολόγο δεν ψηλαφίσει κάτι, δεν θα γίνει καμία εξέταση. Αλλά δεν αφήνουμε το μαστό μέχρι τα 40. Βεβαίω, βεβαίω. Αυτό... Αυτό εντάξει, εμεί το καταλαβαίνουμε, αλλά πρέπει να είναι μεταδώσουμε. σημαντικό έτσι, το λέτε, είναι πολύ σημαντικό. Να, μεταδώσουμε. να το, το μεταδώσουμε αυτό, ότι δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Και τώρα, έτσι, μια που μιλάμε και είμαστε και πριν τα 40, ε, πιστεύετε ότι επειδή περισσότερε γυναίκε. Όχι, επειδή ένα μεγάλο αριθμό γυναικών υποβάλλεται σε θεραπείε εξωσωματική μονιμοποίηση, έχει αυξήσει αυτό. Ε, πολύ καλή ερώτησή σα. Έχουν γίνει πολυάρθμιες μελέτες σχετικά με το θέμα. Ε, δεν έχει αποδειχθεί ότι οι θεραπείες ορμονικής υποκατάστασης στα πλαίσια μιας τεχνητής γονιμοποίησης, ότι αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης του μαστού. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και είναι πολύ σημαντικό Να, που το λέτε. Ναι, γιατί πολλές όχι. το φοβούνται. Όχι, όχι. Και εγώ έτσι 20 υπάρχει. χρόνια από αυτό δεν έχω ακούσει... Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κάτι. καμία μελέτη που να επιβεβαιώνει αυτόν τον ισχυρισμό. Ωραία. Οπότε, σε περί... να, να μην φοβάται η γυναίκα ότι Βεβαίως. θα συμβεί κάτι τέτοιο, άφοβα. Όχι. Με, βέβαια, πάντοτε με την το, οδηγία του γυναικολόγου να, να προχωρήσει σε εξωσωματική ή σε οτιδήποτε... Βέβαια, δεν, δεν Αυτή... έχει να φοβάται από το θέμα καρκίνου του μαστού, δεν έχει να Ωραία. Ε... Αν βρούμε κάποιο παθολογικό έβριμα στην μαστογραφία, μετά τι κάνουμε? Ε, το επόμενο βήμα είναι η βιοψία. Ε, αν ε, μπορούμε να δούμε την βλάβη με τον υπέρηχο, η βιοψία αυτή γίνεται στο ιατρείο με τοπική αναισθησία. Δηλαδή, ο γιατρός βλέπει με την κεφαλή του υπηρείχου πού ακριβώς βρίσκεται η βλάβη, ε, μπαίνει μέσα ε, στην περιοχή με μια χοντρή βελόνα, και παίρνει τρεις, τρία κομμάτια ιστού. Αυτά τα κομμάτια θα πρέπει να τα στείλουμε στον παθαλόγαν ατόμο, ο οποίος θα δει τον ιστο στο μικροσκόπιο. Θα πρέπει να απαντηθούν κάποια πολύ σημαντικά ερωτήματα που θα μας βοηθήσουν να πάρουμε τις όποιες θεραπευτικές αποφάσεις στην πορεία. Πρέπει να μας πει αν όντως πρόκειται για διεθνικό καρκίνωμα ή για προκαρκίνωμα προκαρκινικές βλάβες, το λεγόμενο DCIS, ας, ας μην πω σε λεπτομέρειες. Ε, αν τα καρκινικά κύτταρα είναι ορμονοευαίσθητα ή όχι, ποιο είναι ο αριστολογικός τύπος, ε, αν τα κύτταρα είναι καλώς διαφοροποιημένα, που σημαίνει όχι και τόσο επιθετικός καρκίνος, ή μέτρια διαφοροποιημένα ή κακό διαφοροποιημένα, σημαίνει πιο επιθετικός καρκίνος. Επίσης πρέπει να κάνει και κάποιες ανοσοϊστοχημικές εξετάσεις που όπως είπα έχουν σημασία για, τη, για τη με τα θεραπεία, αν θα δώσουμε ανοσοσιακή θεραπεία κτλ. Ε, όταν έχουμε ε, όλα αυτά τα δεδομένα, ε, πάμε στο επόμενο στάδιο, ε, που είναι ε, τις περισσότερες περιπτώσεις η ε, αξονική τομογραφία. Ε, γενικά, σύμφωνα με αυτά που θα μας πει ο Παθαλαγωνατόμος, κατατάσσουμε τους όγκους σε χα, χαμηλού ρίσκου και υψηλού ρίσκου. Όταν έχουμε έναν όγκο υψηλού ρίσκου, σημαίνει ότι υπάρχει και αυξημένη πιθανότητα ύπαρξη μεταστάσεων, οπότε πρέπει να κάνουμε και κάποιε πρόσθετε εξετάσει για να αποκλείσουμε αυτό το ένδεχο. Αυτέ οι εξετάσει, όπω είπα, είναι η αξιονική τομογραφία, θώρακος και εκκλησία, και το σπινθυρογράφημα των οστών. Οι πιο συχνέ μεταστάσει που δίνει ο καρκίνο του μαστού είναι στο ύπαρ, του πνεύμονε και τα οστά. Ε, τώρα, όταν έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα, τις διαγνωστικές εξετάσεις και την το Παθολογοανατομικό Πορίσμα, ε, ιδανικά θα πρέπει να παρουσιαστούν ε, σε ένα ογκολογικό συμβούλιο. Ε, εμείς μπορεί να αναφερόμαστε σαν διάγνωση στον καρκίνο του μαστού, αλλά φανταστείτε ότι αυτό είναι σαν μια, σαν μια ομπρέλα, η οποία περιλαμβάνει νόσους με πολύ, πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, είναι μια, ένα σύνολο νόσων και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να προκύπτουν διλήμματα, προβληματισμοί σχετικά με την ενδεδειγμένη θεραπεία και δεν είναι σωστό να λαμβάνονται οι αποφάσεις από ένα μόνο άτομο. Ε, και εδώ έρχεται να μας βοηθήσει το Ογκολογικό Συμβούλιο. Ε, συναντώνται σε μία αίθουσα όλοι οι εμπλεκόμενοι ε, στη θεραπεία γιατροί ο ογκολόγος, ο γυναικολόγος, ο, πάθολογος ο ατόμος, ο βλέπουν τα δεδομένα και βγάζουν στη συνέχεια ένα πόρισμα, μια σύσταση για, την επόμενη θεραπεία, για τα επόμενα θεραπευτικά βήματα. σε επόμενο στάδιο, η ασθενής έρχεται στο ιατρείο, αναφερόμαστε σε όλα τα, τα ευρήματα και συζητάμε μαζί της το πόρισμα του ογκολογικού συμβουλίου. Πρέπει να εξηγηθεί κάθε θεραπευτικό βήμα, ποιες, ποια είναι η χρησιμότητά του, ποια είναι οι πιθανές συνέπειες, βραχιχρόνιες, μακροχρόνιες. Και τελικά θα πρέπει η ίδια να δώσει τη συγκατάθεσή της, ή και όχι, προκειμένου να προχωρήσουμε στη θεραπεία. Και ποια είναι η θεραπεία, τι κάνουν? Ε, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει Άλματα όσον αφορά τις θεραπευτικές δυνατότητες που έχουμε. Η θεραπεία ε, του καρκίνου του μαστού ε, είναι σχετικά περίπλοκη, στηρίζεται, να το πούμε έτσι, σε τέσσερις πυλώνες ε, συνολικά. Ε, ο πρώτος πυλώνας είναι το χειρουργείο. Παραδοσιακά, ε, ο καρκίνος του μαστού ε, αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Να πούμε ότι δεν είναι όλοι, όλες οι νεοπλασίες χειρουργήσιμες, έτσι. φορέ φορές δεν μπορούμε να κάνουμε χειρουργείο. Ε, αλλά αυτό που συμβαίνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων, πιο συχνά να το πούμε έτσι, είναι ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης θα αφαιρέσουμε τον όγκο ε, και θα προχωρήσουμε σε μια αποκατάσταση του μαστού, έτσι ώστε να πετύχουμε και ένα ε, ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα. Ε, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι ε, για την ψυχολογία της ασθενούς ε, να μην αφαιρέσει όλο το μαστό της ε, και να πάει μετά, μετά, την επέμβαση, μετά από μια επέμβαση για καρκίνο, να πάει στο σπίτι έχοντα έχοντας το μαστό Να μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες λαμβάνουν την αφαίρεση του μαστού σαν έναν ακροτηριασμό, σαν να χάνουν ένα, μέλο μέλος του σώματός του. Ε, το ίδιο ισχύει και για την αφαίρεση των λεμφαδένων. Ε, παλαιότερα υπήρχε η τάση να γίνεται ένας πλήρης λεμφαδενικός καθαρισμός, δηλαδή να αφαιρούνται όλοι οι λεμφαδένες στη μασχάλη. Ε, αυτό δεν γίνεται πλέον. Δεν γίνεται πάντα, να το πω έτσι. Ε, αφαιρούμε, όταν συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις, αφαιρούμε μόνο τον λεμφαδένα φρουρό. Ο λεμφαδένας φρουρός ε, είναι ο πρώτος λεμφαδένας ο οποίος δέχεται τον, το λεμφικό υγρό από την περιοχή του όγκου. Ε, υπάρχει μια τεχνική η οποία ακολουθείται μία μέρα πριν την επέμβαση, ε, τεχνίτιο μέσα στο μαστό και την επόμενη μέρα κατά τη διάρκεια τη επέμβασης στη μασχάλη έχουμε ένα, μια συσκευή που λέγεται ε, ανιχνευτής γάμα Μπορούμε με αυτό, το, με, με τον ανοιχτευτή να βρούμε πού ακριβώς είναι ο λεφαδένας φρουρός και να τον αφαιρέσουμε, που είναι μια, μια, μικρή σχετικά επέμβαση. Θα τη στείλουμε και, αυτό, και αυτόν για παθολογανατομική εξέταση. Και αν ο παθολογανατόμος μας πει ότι δεν έχει μεταστάσεις, τότε μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ότι με σχετική βεβαιότητα, να το πω έτσι, με σχετική βεβαιότητα ότι όλοι οι άλλοι λεμφαδένες είναι ελεύθεροι, στην περιοχή της Μασχάρης είναι ελεύθεροι ε, μεταστάσεων. Να πούμε ότι στην περίπτωση που αφαιρέσουμε όλους τους λεμφαδένες, υπάρχει μια επιπλοκή που λέγεται ε, λεμφίδημα. Ε, πρίζεται το, το άνω άκρο της ασθενούς. Υπάρχουν τρόποι για να βοηθήσουμε. Ε, 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 αυτή το αισθάνεται σαν σαν αίσθημα βάρου, σαν να είναι ζεστό το χέρι ή πονάει και πολλές φορές. Υπάρχει τρόπο, τρόπο για να βοηθήσουμε, αλλά υπάρχει και η περίπτωση αυτό το λεμφίθιμα να επηρεάσει την καθημερινή ζωή τη. Οπότε είναι σημαντικό να λαμβάνεται η απόφαση για λεμφαδενικό καθαρισμό με προσοχή. Και πώς το αντιμετωπίζει αυτό το λεμφίδημα μετά? Υπάρχει φυσιοθεραπευτικό, φυσιοθεραπευτικό μασάζ ή κάποιοι επίθεσμοι ή κάποιες οδηγίε να μην έχει για πολύ ώρα κρεμασμένο το χέρι. Αντιμετωπίζεται πάντως. Στην πλειονότητα και... των περιπτώσεων, ναι, λυμφίδιμα ακριβώς, ναι, αντιμετωπίζεται με ε, συντηρητικά μέσα. Μάλιστα. Μετά. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η χημειοθεραπεία. Ε, αν έχουμε έναν όγκο ο οποίο είναι υψηλού ρίσκου, υψηλή κακοήθεια, η ασθενή θα, θα πάρει τη χημειοθεραπεία τη. Ε, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει τάση η χημειοθεραπεία να χορηγείται πριν την επέμβαση, η λεγόμενη νεοεπικουρική χημειοθεραπεία, ε, και ο σκοπό είναι. Να, να μειώνει τον, τον όγκο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να είμαστε ε, πολύ επεμβατικοί ε, κατά τη διάρκεια της, mm -hmm. της εγχείρησης, δηλαδή να μην αφαιρέσουμε πολύ πολύ ιστό, να το πούμε έτσι. Ε, ο τρίτος πυλώνας είναι ε, η ακτινοθεραπεία. Ε, είναι μια πολύ ε, σημαντική μέθοδος, γιατί μας βοηθάει να εξαλείψουμε τυχόν καρκινικά κύτταρα που υπάρχουν πέριξ, πέριξ ε, της κυρίας Βλάβης γιατί με το χειρουργείο θα αφαιρέσουμε τον όγκο, αλλά υπάρχει πιθανότητα πάντοτε να έχουμε καρκινικά κύτταρα στην κοντινή περιοχή. Εδώ έρχεται η ακτινοθεραπεία να μας βοηθήσει να εξαλείψουμε αυτά τα, τα κύτταρα. μα μάλιστα. Γι' αυτό κάνουμε δηλαδή την ακτινοθεραπεία. Ακριβώς, ναι. η ακτινοθεραπεία διαρκεί γύρω στις 6 εβδομάδες. Να το πούμε, οι ασθενής πάση του ακτινοθεραπευτή της κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, και χορηγείται ένα κομμάτι από την συνολική δόση. Να πούμε ότι με τις μοντέρνες ακτινοθεραπευτικές δυνατότητες που έχουμε, μειώνεται κατά πολύ και ο κίνδυνος των επιπλοκών. Το πολύ, πολύ αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κάποιο είναι ένα ερεθισμό του δέρματος, ενώ με τις παλαιότερες μεθόδους ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν καρδιακή βλάβη, γιατί φανταστείτε να έχουμε ένα, ένα, μια νεοπλασία στην αριστερή πλευρά και να πρέπει μετά να ακτινοβολήσουμε 2-3 εκατοστά κοντά στην καρδιά. Αυτό, αυτός ο κίνδυνος πλέον είναι πολύ, πολύ σπάνιος. Και η ακτινοθεραπεία, να πούμε και αυτό, μας βοηθάει επίσης να αντιμετωπίσουμε επι, μεταστάσεις. Αν για παράδειγμα έχουμε μια αοστική μετάσταση μπορεί να, να ακτινοβοληθεί έτσι ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο αυτόματων καταγμάτων. Και είναι πολύ σημαντικό σε υπέργυρες, για παράδειγμα, ασθενείς, οι οποίες ε, δεν μπορούν να λάβουν χημειοθεραπεία, να παίχουν ακτοθεραπεία, προκειμένου να αποφύγουμε τα αυτόματα κατάγματα. Ε, ο τέταρτος και τελευταίος πυλώνας της θεραπείας, να το συντομεύσω κιόλα να μην, να μην κουράσω τους τηλεθεατές μας, ε, είναι η αντιορμονική θεραπεία, η οποία θα χορηγηθεί σε ορμονοευαίσθητους όγκους για πέντε χρόνια συνήθως χορηγείται, κάθε μέρα για πέντε χρόνια, ή η ανοσιακη θεραπεία, τώρα, να μην μπούμε και σε πολλές λεπτομέρειες, η οποία χορηγείται επίσης κατά περίπτωση. Μάλιστα. Και ε, πάντως πολλές γυναίκες παίρνουν τώρα, όλες λένε παίρνουν το, το χάπι. Έτσι που μιλάμε καμιά φορά στο γιατρίο, αν λέ, ρωτάω αν παίρνετε κάποια αγωγή, παίρνουμε λέει και το, για τον ναι, καρκίνο του μαστού. Για πέντε χρόνια δίνεται αυτό. Ε, Συνήθω πρέπει η απόφαση να, να πάρθει εξατομικευμένα, αλλά συνήθως πέντε ή μπορούμε να το πάμε στα δέκα χρόνια μετά από συζήτηση ναι. και συνένεση της ασθένου. Επίσης, ε, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι και μια μεγάλη πρόοδο στις μεταστάσεις, στις οστικές μεταστάσεις. Παλιά ακούγαμε μετάσταση στα οστά και ξέραμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι. Ναι. Τώρα όμως μου φαίνεται πιο διαχειρίσιμο αυτό. Ναι, έχουμε τη δυνατότητα να τις εντοπίζουμε σε πολύ πιο στάδιο. Ε, Έχουμε πολύ πιο αποτελεσματικές θεραπείες. θεραπείες αυτό δηλαδή ότι ναι. υπάρχει κάτι που αναγεννά τα κύτταρα, τα οστικά. Ε, υπάρχουν ε, αυτές οι ενέσεις, οι οστεοπροστατευτικές ενέσεις, οι οποίες ε, ε, μειώνουν το ρυθμό αποδόμησης, να το πω έτσι, των οστών. Και δρούν προστατευτικά για να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνιση άλλων άλλων οστικών μεταστάσεων. Και άλλε ανοσοθεραπείε, να το πούμε έτσι, οι οποίε βοηθάνε στην αντιμετώπιση. Και σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία, όπω είπα προηγουμένω, μα δίνουν πολύ καλέ δυνατότητε να αντιμετωπίσουμε τι ανοστικέ μεταστάσει. Άρα ε, τα τελευταία χρόνια είναι αυτά η ανοσιακή και η αντιορμονική θεραπεία ναι. που έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στι μεταστάσει τη και στις μεταστάσεις και μας βοήθησε να επιμικρύνουμε το διάστημα που οι ασθενεί θα είναι ελεύθεροι νόσο, να το πούμε έτσι. Ναι, εδώ ε. με μετάσταση στα οστά και δουλεύει κάποιο. έτσι, δεν ενώ παλιά είναι. δεν συνέβαινε δεν αυτό. Είναι. Παλιά η μετάσταση στα οστά σήμανε, ε, πολλά πράγματα, ίσως και προς, ότι πάμε προς το τέλος τώρα δεν ισχύει, δεν κά, ισχύει. κάτι τέτοιο. Έχουμε έτσι. πολλές δυνατότητες. Έτσι, κάθε χρόνο και καλύτερα σε θεραπείες, αλλά το πιο σημαντικό είναι... Να μην το ξεχνάμε αυτό, Βεβαίως. ότι είναι ε, η πρόληψη. Όσο, σε, όσο πιο πρώιμο στάδιο επεμβαίνουμε, τόσο καλύτερες δυνατότητες έχουμε... Θεραπείας. Να... να το Θεραπείας. πούμε, το πρώιμο στάδιο είναι πλέον θεραπεία. Ακριβώς. Πιστεύω για τις περισσότερες Ακριβώς. μορφές καρκίνου. Ακόμα και στη δική μου την ειδικότητα, ίσως και ένας τραγουδιστής στο πρώτο στάδιο θα μπορέσει να συνεχίσει να τραγουδάει. Δεν θα το αφαιρεθεί η φωνή. Τώρα έτσι λίγο εγώ από την εμπειρία μου στο γιατρείο, γιατί είδα αυτό το πρόγραμμα που έγινε και ότι υπήρχε η δωρεάν μαστογραφία, ε, κοιτούσα όποτε έβγαζε το μήνυμα ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ρωτούσα τις γυναίκες, θέλετε να το εκτυπώσουμε, να το κάνουμε και αυτό. Έχετε στοιχεία για αυτό το πρόγραμμα, πήγε καλά. Ε, πάει πολύ, πολύ καλά. καλά, οι γυναίκες είναι ευαισθητοποιημένες και, και χαίρομαι πω. πολύ γι' αυτό. Και μπορώ να πω ότι η πλειοψηφία των γυναικών πηγαίνει για την προληπτική μαστογραφία mm -hmm. τη. Έχει βοηθήσει βεβαίω και το ότι είναι δωρεάν, ότι λαμβάνουν τα μηνύματα για να, μην, για να μην το ξεχάσουν, να μην το αμελήσουν. Έχει πολύ καλή ανταπόκριση. Απλά εγώ έτσι είδα ότι αυτέ που δεν ήθελαν να αλλάξουν τον γιατρό του, δηλαδή αυτό που κάνουν κάθε χρόνο τον υπέρηχο ή τη μαστογραφία και δεν ήθελαν να, να τον αλλάξουν και αυτό δεν είχε μπει σε αυτό το πρόγραμμα, αυτές είναι οι γυναίκε ή οι γυναίκες που έχουν ήδη καρκίνο του μαστού και κάνουν στο θεραπευτικό τους κέντρο την, την μαστογραφία. Λέει, εγώ δεν ναι. ήθελα να αλλάξω του γιατρού μου. Αλλά από ό,τι είδα και εγώ πάει καλά. Πάει πολύ καλά, ναι. Και έτσι, βοηθήθηκε ο κόσμος. Βέβαια, λίγο αυτοί που δεν ήξεραν τα SMS και τους υπολογιστές, λίγο εκεί κάποιοι ίσως να την πάτησαν. Αλλά νομίζω ότι έγινε αποδεκτό αυτό το πρόγραμμα. Ναι, και νομίζω ότι είναι και θέμα χρόνου να πάει ακόμα καλύτερα. Όσο περνάνε τα χρόνια και ε, 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 γίνεται καλύτερη η πληροφόρηση, είναι. τόσο καλύτερα θα είναι και τα αποτελέσματα. Ε, εγώ τέλο αφήνω σε εσά τον τελευταίο λόγο. Ποιο μήνυμα θέλουμε να περάσουμε στι τηλεθεατρίε, ε, Συντοπίζοντα να πούμε πω. Ε, τις περισσότερες φορές όταν οι ασθενείς ακούνε τη διάγνωση καρκίνου του μαστού αντιδράνε με φόβο, όπως είναι και λογικό και, και, και τρόμο. Ε, η επιστήμη έχει κάνει τα τελευταία χρόνια άλματα όσο αφορά τη θεραπεία, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχουμε ε, πολλά θεραπευτικά μέτρα στη φαρέτρα μας ε, και δεν είναι πλέον η διάγνωση καρκίνου του μαστού μια θανατική καταδίκη όπως ήταν πριν 50 ή πριν 100 χρόνια πλέον έχουμε την ευτυχία να μιλάμε για μία νόσο η οποία μπορεί να ιαθεί ή για μία νόσο την οποία μπορούμε να καταστήσουμε χρόνια. Οπότε το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω σήμερα με την εκπομπή μας είναι οι γυναίκες να μην φοβούνται, να πηγαίνουν για τις προληπτικές τους εξετάσεις στον, στον γιατρό τους, έτσι ώστε ακόμα και αν εμφανιστεί οποιαδήποτε βλάβη να είναι σε τόσο πρώιμο στάδιο έτσι ώστε να έχουμε και τις καλύτερες προϋποθέσεις ε, για μια ε, αποτελεσματικότερη θεραπεία και για την πλήρη θεραπεία. Ε, εγώ το μόνο που θα ε, κλείνοντας, ήθελα να πω, να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή για τους γυναικολογικούς ε, καρκίνους, μια και έχετε αυτή την εξειδίκευση και την ε, δεκαετή πλέον εμπειρία. Ε, Στο κολογικό κομμάτι να μιλήσουμε... Για, το, για τον τράχυλο, για τη μήτρα, για, ευχαριστώ. για τους καρκίνους. Οπότε, να ευχαριστήσουμε για σήμερα και οπωσδήποτε ευχαριστώ. να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μία άλλη εκπομπή. ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε πάρα, πραγματικά πάρα πολύ που κάποιος συνάδελφος επέστρεψε. Πιστέψτε μας ότι θα το δείτε κι εσείς σε λίγα χρόνια ότι ε, δεν είναι ανταγωνιστικό το θέμα, δηλαδή δε, πραγματικά δεν είναι ανταγωνιστικό. Όταν βλέπεις ότι κάποιος άλλος έρχεται, χαίρεσαι. Πραγματικά χαίρεσαι. Θα... Ε, και εμείς θα ανανεώσουμε φίλοι μας το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Από τον κύριο Γεώργιο Παπαδόπουλο, από τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης και το Top Channel, καλό σας βράδυ.